Σήμερα είμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε στους συμπολίτες μας ένα ακόμα έργο του προγράμματός μας της πνοής δημιουργίας, όπως έχει συνταχθεί από την ομάδα δράσης, την ομάδα ανάπτυξης και υποδομών του συνδυασμού μας. Μιλάμε για την αγροτική οδοποιία στο Δήμο Κορινθίου. Εμείς ως παράταξη για τις επόμενες εκλογές δεσμευόμαστε ότι θα εγκρίνουμε κάθε χρόνο σε ετήσια βάση 1.000.000 ευρώ από πόρους του Δήμου για την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοποίησης. Τι θα περιλαμβάνει αυτό? Με 1.000.000 ευρώ προϋπολογισμό εκτιμούμε ότι θα ασφαλτοστρώσουμε περίπου 25 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποίησης σε όλα τα μήκη και πλάτη του Δήμου Κορινθίου. Μάλιστα, δεσμευόμαστε, επειδή οι εκτόσεις αυτές είναι συνήθως μεγάλες και εν πάση περιπτώσει περίπου στο 50%, δεσμευόμαστε ότι και την έκπτωση θα την δεσμεύσουμε για την εκτέλεση νέου έργου αγροτικής οδοποιίας την ίδια χρονιά, και έτσι εκτιμούμε ότι τα χιλιόμετρα που θα εκτελεστούν θα είναι πάνω από 35 χιλιόμετρα σε ετήσια βάση. Βάλτε λοιπόν, σε 4 χρόνια μιλάμε για 130-140 χιλιόμετρα ασφαλτόστρωσης αγροτικής οδοποίησης σε όλο το Δήμο Κορινθίου, στις 22 κοινότητες του Δήμου μας. Κοινότητες πλέον, διότι με τον νέο νόμο του Κρυσταίνη δεν υπάρχουν δημοτικές και τοπικές κοινότητες, είναι όλες κοινότητες. Τι θα περιλαμβάνει αυτό το έργο? Το 1.000.000 κάθε χρόνο. Ασφαλτόστρωση με ασφαλτοτάπητα 3,5 εκατοστών. Δεν θα έχουμε μεγάλους και σε πλάτος, σε πάχος μεγάλο ποσοστό ασφάλτου. Δεν συντρέχει λόγος στην αγροτική οδοποιία να είναι τόσο μεγάλο. Θα έχουμε λοιπόν ασφαλτόστρωση. 1. 2. Δεξιά και αριστερά στους αγροτικούς δρόμους θα γίνονται τάφη απορροής των οβρίων υδάτων και σε τακτά διαστήματα 500 μέτρα περίπου, και όπου είναι εύκολο θα έχουμε και φρεάτια απορροής των οβρίων υδάτων. Έτσι θα είναι σύγχρονοι αγροτικοί δρόμοι ασφαλτοστρωμένοι, χωρίς να κυλούν τα νερά πάνω από τους δρόμους με κίνδυνο να φεύγει άσφαλτος και το 3α όπου τοποθετείτε, όπου υπάρχουν οι αναγκαίες κλίσεις, αλλά παράλληλα με τα φρεάτια απορροής των ομβρίων θα μαζεύουμε τα νερά για τον εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων, αλλά και παράλληλα για να μην καταστρέφονται αγροτικές ιδιοκτησίες, καλλιέργειες συγκεκριμένα. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε βάση στην αγροτική ανάπτυξη σε όλες τις κοινότητες του Δήμου μας. Ξέρετε, ο Δήμος μας είναι κατά κύριο λόγο αγροτικός. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακόμα και η Κόρινθος έχει αγροτική παραγωγή. Η πόλη της Κορίνθου έχει αγροτική παραγωγή. Σήμερα, αυτή η Δημοτική Αρχή, στα τελευταία 4 χρόνια, έχουμε διαθέσει μόνο το 2016 από 12.750 ευρώ για κάθε δημοτική ενότητα. Αν φανταστείτε στην Τενέα ότι δώσαμε 12.750 το 2016 και μόνο, που αντιστοιχούν περίπου σε 2.000 ευρώ ανά κοινότητα. Βάλτε να συγκρίνετε τα μεγέθη το 1.000.000 ευρώ με τις 12.750 που διαθέσαμε το 2016. Γιατί μιλάμε? Σημειώνω ότι τα παράπονα των αγροτών είναι πάρα πολλά. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος να έχει ταμείο 26 εκατομμύρια ευρώ, να κρατάμε τα λεφτά στο χρονοτούλαπο, να λέμε ότι είμαστε ανθυρός Δήμος, και από την άλλη να μην ανταποδίδουμε τα ποσά αυτά στους συνδημότες μας, στους αγρότες μας, για την καλλιέργεια και τη συγκομιδή των προϊόντων τους, είτε είναι ελιά, είτε είναι βερίκοχο, είτε σταφύλι, είτε σουλτανίνα, είτε οτιδήποτε άλλο είναι. Παράλληλα, με την ετήσια αγροτική οδοποιία
άμεσα θα διενεργήσουμε διαγωνισμό για την προμήθεια ενός καινούριου σύγχρονου μηχανήματος Greater με το σύστημα leasing, δανεισμού με leasing, προϋπολογισμός 400.000 ευρώ, αυτές είναι οι τιμές των μηχανημάτων, αλλά με το σύστημα leasing σε δεκαετή διάρκεια θα επιμεριστούν τα έξοδα και δεν θα είναι ανάγκη να πληρώσουν όλα το ποσό σε μία χρονική περίοδο. Το Greater αυτό θα είναι αποκλειστικά για τους αγροτικούς δρόμους, εκτός των περιόδων που έχουν έκτακτα γεγονότα όπως χιονισμούς, πλημμύρες κλπ. Σε αιτήσια βάση λοιπόν το Greater θα είναι στις 22 κοινότητες που κατά μέσο όρο θα είναι 2 ή και 3 φορές από 3 και 4 και 5 ημέρες σε κάθε κοινότητα και έτσι θα εκλείψουν όλα τα φαινόμενα που δημιουργούνται σήμερα προβλήματα με τις βροχές και με τις πλημμύρες σε κάθε χωριό. Αυτή είναι η πρότασή μας για την αγροτική οδοποιία για τους αγρότες μας.